Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, δεν είναι λίγοι αυτοί που όταν συζητάμε μαζί τους συμφωνούν γενικά σε πολλά σημεία της κριτικής μας για τη σημερινή κατάσταση, αλλά αμφιβάλλουν αν υπάρχει εναλλακτική λύση. Όταν γίνεται ουσιαστική συζήτηση, για παράδειγμα, για το αστικό σύνταγμα, είναι αρκετοί αυτοί που κατανοούν ότι πίσω από τις διακηρύξεις για την τυπική ισότητα των πολιτών κρύβεται η δικτατορία του κεφαλαίου, κρύβεται η ουσιαστική ανισότητα ανάμεσα στους ελάχιστους, που είναι οι ιδιοκτήτες των βιομηχανικών ομίλων, των τραπεζών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και απέναντι σε όλους εμάς, τους μισθωτούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες που βρισκόμαστε στην άλλη πλευρά. Με άλλα λόγια, στους θύτες και στα θύματα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Προβληματίζονται όμως όλοι αυτοί αν υπάρχει άλλος δρόμος και αν μπορεί να υπάρξει ένας διαφορετικός βηματισμός και στο χώρο της δικαιοσύνης. Μας ρωτούν συγκεκριμένα ποιος θα είναι ο ρόλος των νομικών, των δικηγόρων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη του σοσιαλισμού. Δεν μας ρωτούν μόνο γενικά, μας ρωτούν και για τον κλάδο τους. Σήμερα, με βάση το πρόγραμμά μας, μπορούμε να αποδείξουμε ότι το σύνθημα «Το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός» δεν είναι μια ευχή κενή περιεχομένου. Μπορούμε να φωτίσουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να ζήσουμε πολύ καλύτερα, να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μας, αν η εργατική τάξη, ο λαός, πάρει στα χέρια του το τιμόνι της εξουσίας και τα κλειδιά της οικονομίας. Στο σοσιαλισμό θα αλλάξει ριζικά ο σκοπός της παραγωγής. Θα σχεδιάζουμε κεντρικά επιστημονικά την οικονομική δραστηριότητα με γνώμονα τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Θα απελευθερωθεί από τα δεσμά της μισθωτής κλαδιάς η κύρια παραγωγική δύναμη, ο εργαζόμενος άνθρωπος. Στο έδαφος της κοινωνικής ιδιοκτησίας, το σοσιαλιστικό δίκαιο θα κατοχυρώσει το δικαίωμα στη σταθερή εργασία, στην υγεία, στη μόρφωση, στην ψυχαγωγία. Όμως, φίλες και φίλοι, ο δρόμος προς την κοινωνική απελευθέρωση δεν είναι μια ευθεία, δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, δεν είναι χωρίς εμπόδια, χωρίς κινδύνους ιστορικού πισωγυρίσματος, όπως μας δίδαξε δυστυχώς ο 20ος αιώνας. Για να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει το εργατικό κράτος, απαιτείται η ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων, απαιτείται η συνεχής προσπάθεια να αποκτούν οι εργαζόμενοι διοικητικές ικανότητες και να ανυψώνεται το μορφωτικό τους επίπεδο. Τους στόχους της σοσιαλιστικής οικοδόμησης δεν μπορούν να τους υλοποιήσουν οι σημερινοί θεσμοί του αστικού κράτους, και αυτό αφορά και το δίκαιο, ενός κράτους που όλες οι λειτουργίες του υπηρετούν τη δικτατορία του κεφαλαίου. Η εργατική εξουσία πρέπει επομένως να εκπληρώσει μια δύσκολη οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική αποστολή και γι' αυτό πρέπει να αξιοποιήσει την ισχυρή δύναμη που διαθέτει. Ποια είναι αυτή η δύναμη? Είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι όταν συμμετέχουν ενεργά στη λήψη, στην εφαρμογή και στον έλεγχο των αποφάσεων. Θα είναι η συνέλευση των εργαζομένων σε κάθε παραγωγική μονάδα, σε κάθε κοινωνική υπηρεσία, κάθε παραγωγικό συνεταιρισμό. Στη συνέλευση θεμελιώνεται η δυνατότητα κάθε εργαζόμενου να εκλέγει αντιπροσώπους, να τους ανακαλεί, να ελέγχει και να αποδίδει ευθύνες για όλα τα προβλήματα. Όποιος παραβιάζει το ποινικό και πειθαρχικό δίκαιο του σοσιαλισμού μπορεί να χάσει για ένα διάστημα το εκλογικό του δικαίωμα ή και για πάντα. Τα αντιπροσωπευτικά όργανα εξουσίας στο σοσιαλισμό συγκροτούνται μέχρι την κορυφή, δηλαδή από τα εργατικά συμβούλια των παραγωγικών μονάδων στα περιφερειακά και τελικά στο ανώτατο όργανο εργατικής εξουσίας, που θα έχει πλήρεις εξουσίες νομοθετικές, εκτελεστικές, διοικητικές, τις οποίες θα ασκεί με οργανωμένα επιστημονικά επιτελεία. Σε όλα τα επίπεδα εξουσίας ανήκει η απονομή της λαϊκής δικαιοσύνης και η οργάνωση περιφρούρησης της Επανάστασης. Φυσικά, οι ευθύνες των οργάνων θα ιεραρχούνται αντίστοιχα από τη βάση προς την κορυφή. Γνωρίζουμε από την ιστορία των ανατροπών του 20ου αιώνα ότι αυτή η προσπάθεια είναι πολύ δύσκολη στην πράξη.
πλήθος παραγόντων μπορεί να οδηγήσει στην παραβίαση των ομοτελειών της σοσιαλιστικής οικοδόμησης και της σοσιαλιστικής συνταγματικής νομιμότητας. Δεν είναι μόνο η συνειδητή αντεπαναστατική δράση στο εσωτερικό και η δράση από τα υπεριαλιστικά κέντρα. Υπάρχουν οι υποκειμενικές ανεπάρκειες της εκάστοτε εργατικής εξουσίας, της πρωτοπορίας του Κομμουνιστικού Κόμματος, καθώς και οι καθυστερήσεις στην ορίμανση της ταξικής συνείδησης των εργαζομένων. Επίσης, το νομικό επικοδόμημα ασφαλώς καθορίζεται κάθε φορά από την οικονομική βάση της κοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα επιδρά στην πρόθεση των αλλάγων στην οικονομία. Γι' αυτό έχει σημασία το νομοθετικό πλαίσιο στο σοσιαλισμό να εφαρμόζεται αυστηρά, να διορθώνεται και να συμπληρώνεται με βάση τις νέες ανάγκες. Επομένως, οι νομικοί επιστήμονες, οι δικαστές και οι δικηγόροι έχουν να επιτελέσουν σοβαρό έργο στην αποτελεσματική εφαρμογή και στην έρευνα των νέων προβλημάτων του σοσιαλιστικού δικαίου, ώστε να επεκτείνονται και να βαθαίνουν οι σοσιαλιστικές σχέσεις παραγωγής. Μην ακούτε λοιπόν ότι στο σοσιαλισμό δεν θα χρειάζονται νομικοί. Δεν είναι κοινωνία των αγγέλων ο σοσιαλισμός, είναι ανώριμος κομμουνισμός. Ούτε αρκεί να επικρατήσουν σε κάποιες χώρες οι σοσιαλιστικές σχέσεις για να πούμε το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Όποιος δεν το κατάλαβε αυτό, δεν κατάλαβε τον αιώνα που πέρασε. Ασφαλώς αυτή την προσπάθεια οργάνωσης της νέας κοινωνίας του σοσιαλισμού δεν θα ξεκινήσουμε από το μηδέν. Στηριζόμαστε στις νομοτέλειες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, του μαρξισμού-λενινισμού και στην πλούσια θετική και αρνητική πείρα της οικοδόμησης του σοσιαλισμού μέχρι τις ανατροπές στην αρχή της δεκαετίας του 90. Υπάρχει πλούσια πείρα που αξίζει να μελετήσετε και από τις εκδόσεις μας, από το πρώτο Σοβιετικό Σύνταγμα που αναγνώριζε ως βασικό πυρήνα της εκλογής αντιπροσώπων την κάθε παραγωγική μονάδα, μέχρι τις αλλαγές και τα λάθη που έγιναν αργότερα σε διάφορες φάσεις. Εκτός από την ιστορική πείρα των Σοβιέτ, που εμφανίστηκαν πριν την Οκτωβριανή Επανάσταση, υπάρχει επίσης η πείρα των λαογέννητων θεσμών στην Ελλάδα, την περίοδο του ΕΑΜ και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, όπως ο κώδικας Ποσειδώνας, το πρώτο νομοθέτημα που ανέδειξε τη Γενική Συνέλευση των Κατοίκων στα χωριά και τις πόλεις ως βασικό φορέα διακυβέρνησης και πρόβλεψε την απονομή δικαιοσύνης από τα λαϊκά δικαστήρια. Όλα αυτά, σύντροφοι και φίλοι, δεν τα αναφέρουμε ούτε μόνο για να διδαχτούμε από την ιστορία, ούτε μας έπιασε τάση αναπόλυσης, ούτε γιατί περιμένουμε φυσικά, παθητικά, να έρθει κάποια μεγάλη μέρα. Αν περιμένουμε, δεν θα έρθει ποτέ. Ξεκαθαρίζουμε ότι ξέρουμε που θέλουμε να πάμε. Έχουμε επεξεργαστεί σχέδιο και πρόγραμμα για σήμερα και για αύριο, για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Σημαδεύουμε τον πραγματικό αντίπαλο, την άρχουσα τάξη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και δίνουμε καθημερινά μάχη να τους χαλάσουμε τα σχέδια, να οργανώσουμε τη λαϊκή αντεπίθεση σε κάθε χώρο βουλιάς και κάθε γειτονιά. Τον ίδιο εχθρό, φίλες και φίλοι, αντιπαλεύουμε αταλάντευτα 100 χρόνια τώρα από τα πέτρινα χρόνια όπου στα στρατοδικεία του 1949 οι σύντροφοί μας δήλωναν περήφανα «Δεν αναγνωρίζω κανένα νόμο σας, ούτε το κράτος σας», μέχρι σήμερα που δίνουμε τη μάχη για συνδικάτα εργατών και όχι των εργοδοτών απέναντι στη μαφία του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού στην ΚΕΣΕΕ. Οι εκλογές που έρχονται είναι μια καλή ευκαιρία να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, να τα δώσουμε όλα στις μέρες που απομένουν για να βγει πιο δυνατό το κόμμα, το ΚΚΕ. Καλούς αγώνες, σύντροφοι και φίλοι.